ενέργεια, τα δικά μας και πολλών άλλων στον κόσμο ολόκληρο. Θα γίνει αρκετή κουβέντα για το ΜΑΕ. Η ΕΡΤ, για παράδειγμα, η ΕΡΤ που υποστηρίζει τα μνημόνια, η ΕΡΤ που έχει γίνει η αναπαραγωγή των δελτίων τύπου του Πρωθυπουργού, άρχισε από χτες το κινηματογραφικό αφιέρωμα του ΜΑΕ με μια εκπληκτική ταινία, το «Πεθαίνοντας στα 30», την ταινία για την αυτοκτονία του Μισελ Εργαναντή, του υπεύθυνου των επιτροπών περιφρούρησης της Λίγκας, από το 68 μέχρι την αυτοκτονία του 74 ή του 75, αν θυμάμαι καλά. Σε αυτή τη συζήτηση θα προβληθούν δηλητηριώδη πράγματα, που στην πραγματικότητα θέλουν να μας απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο από την παράδοση του ΜΑΕ. Θα αναφερθώ σε δύο τεχνικές. Επειδή το γεγονός είναι μεγάλο, το γεγονός έχει ακουμπήσει τον κόσμο, το γεγονός έχει αφήσει ίχνη πίσω στην μνήμη του κόσμου, το δηλητήριο σερβίρεται με την υπόκληση στο γεγονός. Η πρώτη σχολή είναι αυτή που περιγράφει το ΜΑΕ σαν αστραπή. Σαν τομή. Σαν κάτι πρωτοφανές. Που ήταν. Ο τρόπος όμως πηγαίνει κατά τα μπρος. Η αστραπή είναι εξαιρετικά απίθανο να ξαναπέσει. Το πρωτοφανές και το τόσο σπάνιο είναι εξαιρετικά απίθανο να ξανασυμβεί. Η δεύτερη σχολή είναι πιο σοφιστική. Ο ΜΑΕΣ, μια εξέγερση αντιαυταρχική ελευθεριακή που ήταν, αλλά μόνο. Εδώ πιάνει δουλειά ένα επιτελείο που στη Γαλλία, για παράδειγμα, είναι πολύ εξελιγμένο. Η Liberation, μια εφημερίδα που στήθηκε από πρώην 68άριδες για να συνεχίσουν το 68 και που έχει καταλήξει σε σκληρή νεοφιλελεύθερη εφημερίδα. Η πιο παραδοσιακή μόνη της κεντροαριστεράς, που είναι ολόκληρο πανεπιστήμιο στο να κοοπτάρει είτε ανθρώπους είτε ιδέες, να τσιμπάει ανθρώπους ή ιδέες, να τους απομονώνει από όλα τον περίγυρο μέσα στον οποίο βράζανε, από όλα τα συμφραζόμενα, να προβάλλει μόνο αυτό για να βγάλει το τελείως ανάποδο μήνυμα. Έτσι, ο ελευθεριακός και αντιαυταρχικός ΜΑΕΣ προβάλλεται σαν το ιδρυτικό γεγονός της στροφής στον ατομικισμό, της στροφής στο φιλελευθερισμό, της στροφής ακόμα και στις καινούργιες ιδέες του Total Quality Management, ότι σταματήσανε οι άνθρωποι να είναι εργάτες και διευθυντές, γίνανε συνεργάτες, αρχίσανε να δουλεύουν σε ομάδες, αρχίσανε να αναθέτουν ένα στον άλλο πιο πλούσια καθήκοντα. Και τσουπ, πληρονόμος αυτής της αντίληψης, ο Μακρόν. Στη Γαλλία, ο Μακρόν ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 50 χρόνια του ΜΑΕ. Και υπεύθυνος για αυτό το γιορτασμό είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας που προβλήθηκε χθες την αρχή. Ο οποίος τότε ήταν από εδώ και τώρα είναι από εκεί. Για να αποφύγουμε αυτές τις παγίδες, πρέπει να δούμε το σύνολο. Πρέπει να δούμε ότι το 68, το παγκόσμιο 68, ήταν μια εποχή εξέγερσης και μια εποχή εξέγερσης σημαίνει μια εποχή όπου οι αγώνες κλιμακώνονται στην αρχή σταδιακά, στη συνέχεια με επιτάχυνση, στη συνέχεια με φρενίδιδα, που χαρακτηρίζεται από την ορμητική είσοδο των απλών ανθρώπων, φοιτητών, εργατών, ανθρώπων στις γειτονιές, γυναικών, ομοφυλόφιλων, μαύρων, Βιετναμέζων, Αφρικάνων, Τσεχοσλοβάκων, Πολωνών, στο προσκήνιο της ιστορίας. Με αυτή την έννοια αυτό που θα προσπαθήσω να υπερασπίσω είναι ότι ο ΜΑΕΣ ήταν διαδικασία. Διαδικασία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τομές. Πάντα υπάρχουν τομές. Το Παρίσι ήταν τομή. Το Ιταλικό φθινόπωρο ήταν τομή. Το Αμερικάνικο κίνημα ήταν τομή. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία έχουν σημασία τα πριν, τα κατά και τα μετά. Γιατί βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα και έτσι μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα μεγάλο φαινόμενο με τρόπο ζεστό, με τρόπο που αφήνει ανοιχτό ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να ξαναγίνει. Με αυτή την έννοια είναι συνέχεια
των πραγμάτων που ισχυριστήκαμε για το 17, όλος τυχαίως είναι άλλα 50 χρόνια πίσω, όσο και να είναι παράξενο ο ΜΑΕΣ που είναι, τον έχουμε στο μυαλό μας σαν μοντέρνο φαινόμενο, είναι στη μέση της απόστασης που μας χωρίζει από το 17. Θα προσπαθήσω να αναπτύξω τρία σημεία. Το πρώτο είναι ο κόσμος πριν το 68, το δεύτερο είναι το κύμα του 68 και το τρίτο είναι οι αλλαγές στην αριστερά που έφερε το 68. Ο κόσμος πριν από το 68 λοιπόν είναι ο κόσμος που βγήκε από την Γιάλτα. Είναι ο κόσμος που έδωσε το τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου με την αντιφασιστική νίκη που πράγματι συνέτρεψε τους στρατούς του άξονα, αλλά δεν αποσταθεροποίησε το παγκόσμιο σύστημα όπως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Με αυτή την έννοια, μικρή παρένθεση εδώ, και αυτό είναι συνέχεια ενός προηγούμενου ζητήματος της μεγάλης ήττας που υπέστη το επαναστατικό κίνημα, η επαναστατική γενιά του 17 μέσα στη δεκαετία του 30. Και κρατήστε το αυτό, στο τέλος θέλω να ισχυριστώ ότι ο παγκόσμιος ΜΑΕΣ ήταν ένα τμήμα της τιτάνιας προσπάθειας που χρειάστηκε, χρειάζεται και θα χρειαστεί για να βγει το επαναστατικό κίνημα από τη Λακούβα στην οποία βυθίστηκε με τη δίδυμη ήττα από το Χίτλερ στη Γερμανία και από το Στάλιν στη Ρωσία. Ξανάρχομαι στη Γιάλτα, η οποία οδήγησε στη σταθεροποίηση του καπιταλισμού στη Δύση και του κρατικού καπιταλισμού στην Ανατολή. Το σύστημα που ακολούθησε ήταν το σύστημα του ψυχρού πολέμου. Όλοι μιλώντας για αυτό σήμερα το φαντάζονται περίπου σαν πόλεμο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπήρχε ανταγωνισμός, αλλά πίσω από τον ανταγωνισμό υπήρχαν δύο βασικά στοιχεία. Το ένα ήταν η πειθαρχία σε κάθε στρατόπεδο και το δεύτερο ήταν ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των δύο στρατοπέδων. Το πρώτο, η πειθαρχία. Ο κόσμος στη Δύση ήταν λίγο πολύ η πίσω αυλή της Αμερικής. Η Αφρική, η Ασία, η Λατινική Αμερική ήταν η πίσω αυλή της Αμερικής. Όπου πράγματα λυνόντουσαν είτε διαπυγμής, επεμβάσεις, δολοφονίες, συνωμοσίες, πραξικοπήματα, είτε διαλυμών από την αποκτιοκρατία στη νεοαποκτιοκρατία και ούτω καθεξής. Επίσης όμως ο ανατολικός κόσμος ήταν η πίσω αυλή της Ρωσίας. Και εδώ είχε φανεί η πυγμή, πριν από το 68. Η εξέγερση του 53 στην Ανατολική Γερμανία, η εξέγερση του 56 στην Ουγγαρία, το κίνημα στην Πολωνία το 68, το 60 και στην καρδιά του 68 το κίνημα στη Τσεχοσλοβακία, κινήματα τα οποία αντιμετωπιστήκαν όλα με τα πάντσι, με την πυγμή. Κινόντουσαν και οι λιμνοί. Είχαν υπάρξει ρογμές. Η ρογμή με την Ιουγκοσλαβία, η ρογμή με την Κίνα, το 20ο συνέδριο του Κουκουσέ, το οποίο άλλαξε την μπροστινή φάτσα του κτηρίου για να μην αλλάξει τίποτα από το κτίριο, όπως αποδείχθηκε πολύ γρήγορα στην Ουγγαρία και την καταστολή της Ουγγαρίας και της Επανάστασης που καθοδήγησε το καθεστώς του Κουτσό που πάθαμε και κάνει αποσταλινοποίηση στο 20ο συνέδριο. Η πολιτιστική επανάσταση, και αυτή θα είναι μια σημαντική συζήτηση, γιατί είναι άλλο πράγμα η ανάλυση του τι καντρίλες γινόντουσαν στο εσωτερικό του καθεστώτος στην Κίνα, πώς άρχισε, πώς ξετυλίχθηκε και πώς τελείωσε, γιατί είναι σημαντικό και το πώς τελείωσε η πολιτιστική επανάσταση, είναι άλλο πράγμα το μήνυμα που έφυγε από την πολιτιστική επανάσταση προς όλο τον κόσμο και που έγινε δεκτό σε όλο τον κόσμο, το κοπατήστε τα επιτελεία, το αφήστε χίλια λουλούδια να ανθίσουν και ούτω καθεξής. Και εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, υπήρχε ο σεβασμός. Παρότι σήμερα διάφοροι μέσα στην αριστερά λένε ότι όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα ήταν πρακτόρικες ιστορίες, ότι η Ουγγαρέζικη Επανάσταση ήταν οργανωμένη από τη CIA και τέτοια, η αλήθεια είναι ακριβώς η ανάποδη. Λίγο μετά το 68, ο ΣΑΠ ρωτήθηκε από έναν αθάδη δημοσιογράφο το γιατί σε αντίθεση με αυτά που γίνανε στην Βρετανία, η γαλλική διανόηση, ενώ ήξερε την αλήθεια, σιώπησε για την Ουγγαρία. Και η απάντηση του ΣΑΠ ήταν στο ύψος της πρόκλησης της ερώτησης. Η απάντηση ήταν
Μα οφείλετε να ξέρετε ότι το γαλλικό κράτος επί De Gaulle έχει εξαιρετικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εξαιρετικά ισχυρό μέσα στους εχθρούς του κράτους και όποιος από εμάς άνοιγε το στόμα του θα έχανε τη δουλειά του, θα έπαβε να μπορεί να δημοσιεύει, θα έπαβε να έχει ακροατήριο. Και αυτή είναι η γυμνή αλήθεια. Είναι ειλικρινής η απάντηση. Τι συνέβαινε όμως, είπα και πράγματα για την πίσω αυλή, τι συνέβαινε στο κέντρο, του ίδιου συστήματος στη Δύση. Και εδώ δίνονται εύκολες απαντήσεις. Ο καπιταλισμός ζούσε τα 20 ένδοξα χρόνια, το μεγαλύτερο boom ανάπτυξης στην ιστορία του. Πώς αντιμετώπιζε αυτό το boom η αριστερά, σαν συνέπεια του προηγούμενου που είπα για τον ψυχρό πόλεμο. Η ειρηνική συνύπαρξη και ο ειρηνικός κοινοβουλευτικός δρόμος προς τον σοσιαλισμό, που στη συνέχεια φορτωθήκανε όλα ως αμαρτίες στον ευρωκομμουνισμό, ήταν η επίσημη γραμμή που προέκυπτε από τη Μόσχα. Και ειδοποιόταν από τα ΚΚ και επί το Λιάτι και επί ανθρώπων που ποτέ δεν ήταν σε ρήξη με το κέντρο. Τι σήμαινε αυτό, ότι η πορεία προς τον σοσιαλισμό στο κέντρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, περιγραφόταν ξανά, αν θυμάστε όσοι είχατε παρακολουθήσει και τις συζητήσεις για το 2017, με τον ίδιο τρόπο που περιέγραφε την πορεία προς τον σοσιαλισμό η δεύτερη διεθνής πριν από τον Οκτώβριο. Ότι το άθροισμα, η οικονομική ανάπτυξη, συνεκδημοκρατισμός, συνσυσσόρευση των δυνάμεων του κόμματος, είναι μια ποσοτική διαδικασία η οποία συνεχιζόμενη αένα κάποια στιγμή οδηγεί στον σοσιαλισμό. Η έννοια της Επανάστασης είχε αποσυρθεί από τη Δυτική Ευρώπη, από την Αμερική, από τον Καναδά, από το κέντρο του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Ασφαλώς έξω από τα ΚΚ υπήρχαν ερετικοί, υπήρχαν ριζοσπάστες, υπήρχαν πολύ μικρές απομονωμένες ομάδες της επαναστατικής αριστεράς, κυρίως του τροτσικιστικού χώρου. Ποιες ήταν οι ιδέες μέσα σε αυτό το κλίμα που κυριαρχούσαν στους ερετικούς? Νομίζω ο Μαρκούζε και ο Γκότς είναι πολύ ενδεικτικοί. Και τα δύο έχουν ως κέντρο, οι ιδέες τους εννοώ, ότι η κατανάλωση μέσα στην οικονομική ανάπτυξη έχει εξουδετερώσει το επαναστατικό δυναμικό της εργατικής τάξης. Δεν υπάρχει επαναστατικό υποκείμενο στη Δύση, ήταν η απάντηση. Λίγο πριν το 68, ο Γκότς, ο οποίος είναι ένας διανοούμενος πιστός στο κίνημα, παρέμεινε στις γραμμές του κινήματος, είχε βγάλει ένα βιβλίο με τίτλο «Αποχαιρετισμός του προλεταριάτου». Ο Μαρκούζε με την ανάλυση για τον μονοδιάστατο άνθρωπο, την κυριαρχία των διευθυντών και έστελνε ένα μήνυμα απελπισίας, στο οποίο η εξαίρεση ήταν ότι οι επαναστάσεις μπορούν ακόμα να συμβούν, αλλά μόνο στον τρίτο κόσμο. Μόνο στις αδικίες, στη βαρβαρότητα της καταρτήρησης του καπιταλισμού. Μια μεγάλη εφημερίδα, της οποίας το όνομα δεν θυμάμαι, γιατί τα έχω μπερδέψει, λίγο πριν το Μάη, κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Γαλλία βαριέται». Αυτές ήταν οι προοπτικές που βλέπανε τα φωτισμένα μυαλά της εποχής. Ποια ήταν η πραγματικότητα πίσω από τη βιτρίνα, αλλά η πραγματικότητα. Η εποχή για όλους. Είναι πραγματικό ότι ήταν ένα μεγάλο boom. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ειδικά σήμερα σε συνθήκες κρίσης, όταν μας υπόσχονται ότι αν ξαναρχίσει η ανάπτυξη, θα τελειώσουν τα βάσανά μας. Είναι ψέμα. Στη μεγάλη ανάπτυξη, στα ένδοξα χρόνια, καταρχήν ζούμε σε μια χώρα, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ιουγκοσλαβία, η Τουρκία εξάγανε κατά εκατομμύρια εργάτες για τους οποίους η πραγματικότητα εκεί που πηγαίνανε να δουλέψουν είναι αυτή που αποτυπώνουν τα τραγούδια του Καζατζίδη, για να μην το λέμε πολλά λόγια. Στου Βελγίου, τις ΤΟΕΣ και στις φάμπρικες της Γερμανίας δεν ήταν καθόλου λαμπρό το ένδοξο της εποχής.
για όλον αυτόν τον κόσμο. Το ίδιο όμως ίσχυε και για μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης εκεί. Η Γαλλία, που έχει μια αστική τάξη μαθημένη να ζει μέσα στο μύθο ότι αποτελεί παγκόσμια δύναμη, όφιλε να ξεπεράσει την καταστροφή του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου και να επιχειρήσει να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα ήταν μια απίστευτη συμπίεση της εργατικής τάξης. Το ίδιο ακόμα και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό ίσχυε στην Ιταλία. Διαβάστε αναμνήσεις, διαβάστε λογοτεχνία για να δείτε τι σήμαινε να δουλεύει σε μια χημική βιομηχανία. Για να δείτε τι σήμαινε να δουλεύει στα βαθεία της Fiat. Γιορτάσανε όταν ο πρώτος βγήκε στη σύνταξη. Γιατί συνήθως πεθαίνανε πριν τα 55. Η οικονομική ανάπτυξη είχε ένα αποτέλεσμα ανάποδο. Την ενίσχυση της εργατικής τάξης. Πίσω από τις ιστορίες περί αποχαιρετισμού του προλεταριάτου, τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι συνέβαινε ακριβώς το ανάποδο. Οι μισθωτοί στη Γαλλία είχαν περίπου διπλασιαστεί σε σχέση με την προπολεμική περίοδο και μέσα στους μισθωτούς η δύναμη του εργάτη στο εργοστάσιο είχε αυξηθεί καλαπόρυπα, είχε φτάσει περίπου στο 55% των μισθωτών. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο ερχόταν με πολλούς τρόπους. Άμα δει κανένας και τους απεργιακούς δείκτες μεταξύ 61 και 68, θα διαπιστώσει μια αργή στην αρχή και επιταχυνόμενη στη συνέχεια δραστηριότητα της εργατικής τάξης με κέντρο κάποια εργοστάσια τα οποία ήρθαν τελείως στο κέντρο της σκηνής στον ίδιο τον Μάιο. Είχε και μια άλλη ενδιαφέρουσα αλλαγή. Την αλλαγή του σπουδαστικού πληθυσμού. Ο πληθυσμός μέσα στα πανεπιστήμια υπερδιπλασιάστηκε. Και η αλλαγή δεν ήταν μόνο αριθμητική, είναι και ποιοτική. Αυτός ο κόσμος κατανοεί πια ότι η προοπτική του δεν είναι να κληρονομήσει την επιχείρηση του πατέρα. Η προοπτική του είναι να γίνει μισθωτός. Μισθωτός ειδικευμένος, μισθωτός πιο καλοπληρωμένος, μισθωτός πιο πάνω από τον εργάτη, αλλά μισθωτός. Και αυτό είναι μια κολοσσία αλλαγή επίσης, η οποία εκδηλώθηκε στη συνέχεια. Αν αυτά ήταν βήματα μπροστά, υπάρχει μια καθυστέρηση, καθυστέρηση πραγματική, την οποία θέλω να την τονίσω, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε συνείδησή της. Ενώ η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει αλλάξει, με τη συγκέντρωση στα μεγάλα εργοστάσια, έχουν μειωθεί οι αγρότες, έχει αυξηθεί το μισθωτό κομμάτι της κοινωνίας κτλ. Οι ιδέες με τις οποίες λειτουργεί η Γαλλία έχουν μείνει αναλύοντες από πριν τον πόλεμο. Το τρίπτυχο που κυριαρχεί επί De Gaulle είναι το τρίπτυχο του Πετέν, κατά λέξη όμως. Πατρίς, εργασία, οικογένεια. Και το τρίπτυχο αυτό αναλαμβάνουν να το υλοποιήσουν τα σχολεία, οι μηχανισμοί, οι ιδέες, τα πάντα. Έχουμε την αίσθηση ότι πράγματα που γνωρίζουμε σήμερα σαν αυτονόητα, για παράδειγμα το διαζύγιο, το να μπορεί να χωρίσει κάποιος από τη γυναίκα του ή τον άντρα του, είναι προαιώνια κατάκτηση. Κούνια που μας κούναγε. Το 74, το 1974 επαναλαμβάνω, είναι η τελευταία μάχη για την ομιμοποίηση του διαζυγίου στην Ιταλία. Στον κόσμο για τον οποίο μιλάμε πριν το 68, στις αρχές του 60 γίνεται μια απόπειρα για δημοψήφισμα για την ομιμοποίηση του διαζύγιου, η οποία ακυρώνεται επειδή το ΠΙΤΣΙ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τάσεται ενάντια, δηλώνοντας ότι η χώρα δεν έχει βγει ακόμα από την κρίση και άρα η πατρίδα χρειάζεται την οικογένεια. Και δεν πρέπει να οικονομήσουμε την οικογένεια. Αυτά τα λέει ο Τολιάτη στα ραδιόφωνα και λίγους μήνες μετά η Ιταλία πέφτει ξερή διότι ο Τολιάτη εγκαταλείπει τη γυναίκα του που ζούσε μαζί με τον γιο τους και πάει να ζήσει μαζί με μια συντρόφισσα η οποία ήταν γραμματέας του και παρεπιπτόντως του 30 χρόνια νεότερη. Αυτά είναι οι αντιφάσεις που εξηγούν το γιατί η έμφαση
στα ζητήματα των αλλαγών στο σχολείο, στα ζητήματα των αλλαγών στη σεξουαλικότητα, στην απελευθέρωση των γυναικών και των ομοφυλόφιλων, στο πώς οργανώνουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων κλπ. Ήρθανε στο κέντρο του ΜΑΕ, στο κέντρο του κινήματος του ΜΑΕ. Δεν ήταν αφηρημένες ανησυχίες, δεν ξύνανε το κεφάλι τους οι άνθρωποι να βρούνε και τώρα τι να κάνουμε, ας αλλάξουμε την οικογένεια. Ήταν μια πίεση απίστευτη η οποία προέκυπτε μέσα από την κοινωνία. Και παρεμπιπτόντως, στην κορφή αυτής της κατασκευής ήταν το πώς ήταν οργανωμένο το σύστημα της πολιτικής εξουσίας. Συγκρότησες και σύντροφοι, αν κοιτάξει κανένας τον κατάλογο των στελεχών των αντιμπεριαλιστικών κινημάτων που δολοφονηθήκαν μεταξύ 63 και 68, και δεν μιλάω για ανθρώπους σαν και εμάς, μιλάω για ανθρώπους που είχαν κάνει πρωθυπουργοί, πρόεδροι, ή ήταν φανερό ότι έρχονται για πρωθυπουργοί ή πρόεδροι, ή ήταν φανερό ότι είναι επικεφαλής μαζικών τερίγων μέσα σε μεγάλα αντιπεριαλιστικά κινήματα, είναι μια ατελείωτη λίστα στελεχών ανθρώπων που δολοφονηθήκανε από την ανοιχτή δράση των μυστικών υπηρεσιών. Σε τι παραπέμπει αυτό, ποιες είναι οι κυβερνήσεις εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, ας μην ξεχνάμε ότι στον Νότο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία έχουν δικτατορίες. Στην Ιταλία και στη Γαλλία όμως, κιόλας. Έχουμε κυβερνήσεις της σκληρής δεξιάς. Και δεν είναι ότι απλώς έχουμε κυβερνήσεις της σκληρής δεξιάς. Είναι αδιανόητο να υπάρξει άλλου είδους κυβέρνηση. Μόνο η χριστιανική δημοκρατία μπορεί να κυβερνά τον κόσμο που έχει βγει από το 45-48. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εδώ, τα αφήνω για μετά, γιατί η υπόθεση Μόρο είναι ενδεικτική το πόσο σκληρά η χριστιανική δημοκρατία θυσίασε το κορυφαίο της τέλεχος για να μην δώσει το παραμικρό, την παραμικρή αμφιβολία ότι είναι πιθανό να δεχτεί να κυβερνήσει μαζί για έναν άλλο. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ο Μάης πήρε το υψηλότερο, τις υψηλότερες μορφές του σε δύο χώρες. Στην Ιταλία και στη Γαλλία. Γιατί? Τυχαίο, DNA, το κόκκινο κρασί. Η γνώμη μου είναι ότι είναι οι λογαριασμοί του 45-48. Είναι οι δύο χώρες με τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει μια ισχυρή αριστερά που διατήρησε δυνάμεις. Και ταυτόχρονα οι δύο χώρες όπου έγινε η προδοσία του 45. Οι κυβερνήσεις Εθνικής Ενότητας που για ένα διάστημα στηρίξαμε τη σταθεροποίηση του καπιταλισμού και όταν ολοκληρώθηκε η δουλειά, πράγμα που κάποιοι σήμερα πρέπει να θυμούνται, η μοίρα της λεμονόκουπας. Πεταχτήκανε στην άκρη και ακολουθήσανε οι ασυμβίβαστες κυβερνήσεις της σκληρής δεξιάς. Οι λογαριασμοί που έρχονται από το παρελθόν πάντα πιέζουν με κριτικό τρόπο για την άγματα προς τα πάνω στην κοινωνία. Δεύτερο λοιπόν σημείο, το κίνημα αυτής της περίοδου. Ο Κρις Κάρμαν σε ένα ωραίο βιβλίο που έχει γράψει, έχει βάλει ως τίτλο στο σχετικό κεφάλαιο «A slow train, train coming». Ένα αργό τρένο έρχεται. Το τραγούδισε αργότερα ο Ντίλαν και σωστά μου θύμισε ο Σαφουνάς ότι ο δίσκος στον οποίο έβαλε αυτό το τίτλο ήταν ο δίσκος με τον οποίο έστρεψε προς τις χριστιανικές ιδέες. Τι σημαίνει αυτό? Ενάντια σε αυτή τη σταθερότητα είχαν μια αργή, σταδιακή, ανατρεπτική ανάπτυξη των κινημάτων, η οποία από ένα σημείο και μετά πήρε τρελό ρυθμό επιτάχυνσης. Η πρώτη πλάκα τεκτονική που βγήκε σε κίνηση ήταν προφανώς ο τρίτος κόσμος. Η νίκη του FLN στην Αλγερία ήταν πάρα πολύ σημαντική και άμα θέλετε είναι και το πρώτο σημάδι που περιγράφει τη μετάδοση για την οποία θα μιλήσω μετά από τον τρίτο κόσμο προς το κέντρο. Την ώρα που γίνεται η Αλγερίνικη Επανάσταση, στο εσωτερικό της γαλλικής κοινωνίας κυριαρχεί η απόλυτη σιωπή. Η στάση του ΚΚΚ Γαλλίας είναι απολύτως κατάπτυστη. Το 1963 γίνεται μια διαδήλωση Αλγερίνων στο Παρίσι, η αστυνομία του Ντεγκουγκόλ την αντιμετωπίζει με τα πολυβόλα, υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί,
για εβδομάδες μετά ο Σιγκουάνας ξεβράζει πτώματα. Αυτά τα μάθαμε από τα αστυνομικά μυθιστορήματα και τις αστυνομικές ταινίες. Μετά καμία εφημερίδα δεν έγραψε λέξη και στο καμία εφημερίδα συμπεριλαμβάνονται οι Humanitaire. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων το οποίο αρχίζει να δρά σε αλληλεγγύη με τους συντρόφους μας, με τα αδέρφια μας στην Αγγέλια. Είναι άνθρωποι, είναι μικρές τροσκιστικές ομάδες και άνθρωποι, μέλη του ΚΚ και κυρίως της νεολαίας του που σχηματίζουν μια τάση η οποία ονομάζεται ZCR εκείνη, επαναστατική κομμουνιστική νεολαία. Σε αυτή τη δραστηριότητα θα βρει κανένας καθόλου τυχαία όλους τους μετέπειτα πρωταγωνιστές του Μάη. Όλους να οριμάζουν, να αποκτάνε τις πρώτες τους εμπειρίες, πολιτικές και οργανωτικές, μέσα σε αυτά τα δίκτυα που δεν κάνανε καθόλου νόμιμη δουλειά. Καθόλου. Θα βρει και συγκλονιστικές περιπτώσεις ηρωισμού. Δεν αναφέρω τώρα για να κερδίσω χρόνο να χρειαστεί. Δίπλα, η Αλγερία δεν είναι απομονωμένο φαινόμενο. Η ριζοσπαστικοποίηση της Μαύρης Αφρικής αυτή την εποχή γίνεται ένα τούρμπο φαινόμενο. Υπάρχουν απελευθερωτικά κινήματα τα οποία κατανοούν την απάτη της νεοαποικιοκρατίας και αρχίζει η διαδικασία σύνδεσης του αντιμπεριαλιστικού με το κοινωνικό. Δεν λύνεται με τη μία, δεν λύνεται μέσα σε μια νύχτα. Στους μεγάλους αριθμούς έτσι είναι τα πράγματα, είναι σύνθετα τα φαινόμενα. Αλλά η σημασία αυτών των κινημάτων είναι τεράστια και είναι ενδεικτικό πώς τους αντιμετωπίζει ο υπεριαλισμός. Τους αντιμετωπίζει με τη δολοφονία, όχι με την ενσωμάτωση. Οι υποψήφοι, οι Τσίπρες εκείνης της εποχής δεν γίνονται πρωθυπουργοί. Δολοφονούνται. Σε αυτές τις συνθήκες αρχίζει το Βιετνάμ. Είναι κορυφαία σημασίας, νομίζω ότι στην αυριανή συζήτηση θα έχουμε να πούμε πολλά, γιατί εδώ η σύγκρουση είναι άμεσα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πια ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βιετνάμ προκαλεί μια συνάντηση προκλητική για όσα θυμόμαστε σήμερα για τον κόσμο τότε. Αν ρωτήσεις έναν αριστερό στην Ελλάδα τι ήταν οι Κουβανοί, θα σου πει η καλύτερη φίλη της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ήταν εσύ. Δεν ήταν. Υπάρχει μια διαδικασία συντονισμού των αντιπεριαλιστικών κινημάτων που λεγόταν διηπειρωτική, στην οποία συμμετείχαν κινήματα από δύο ηπείρους. Την Ασία και την Αφρική. Και το η Παλαιστίνη και η Αλγερία. Μετά το Βιετνάμ και με την πίεση που βάζει το Βιετνάμ για αλληλεγγύη, σε αυτά τα κινήματα πέφτει η πρόταση ότι πρέπει επιτέλους να μετατραπούμε σε τριηπειρωτική. Πρέπει να συντονιστούμε με τη Λατινική Αμερική. Φορέας αυτής της πρότασης είναι δύσκολο να τον βρείτε, ο Τσέ. Ο οποίος στο τελευταίο συνέδριο της διηπειρωτικής στο Αλγέρι καταγγέλει για την απομόνωση του Βιετνάμ τη Σοβιετική Ένωση. Ζητάει την πρωτοβουλία της τριηπειρωτικής, επιστρέφει στην Κούβα, απαραίτητα και παίρνει τον δρόμο για να γίνει μάρτυρας και για να γίνει και το κέντρο του συνθήματος 1, 2, 3, πολλά Βιετνάμ που συγκλώνησε τον κόσμο. Όμως η τριηπειρωτική έγινε στην Αβάνα. Η Κούβα της εποχής δηλώνει ότι θα συνεχίσει την επαναστατική της αλληλεγγύη προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Whatever that means, σήμαινε να στέλνει όπλα και να εκπαιδεύει αντάρτες. Το κατάσταση μέσα στην Επανάσταση σε 2 εκατομμύρια αντίτυπα και το μοιράζει δωρεάν σε όλη τη Λατινική Αμερική και στις 28 Γενάρη στην Κράμνα δημοσιεύεται μια ανακοίνωση με την υπογραφή του Ραούλ Κάστρο και τίτλο «Διαγράψαμε μια μικρή φάξια». Η μικρή φάξια που διαγράφηκε είναι όλη η κεντρική επιτροπή του πρώην ΚΚ Κούβας, που είναι συνδεδεμένη με τη Σοβιετία και ο λόγος είναι σαφής, η Κούβα τους κατηγορεί για συνωμοσία πρόσβεσης με τη Σοβιετία. Είναι αλήθεια ότι στη συνέχεια ο Κάστρο παίρνει θέση υπέρ της επέμβασης της Ευρωπαϊκής.
Αυτή η τούμπα όμως της Κούβας γίνεται μέσα σε ένα σερί από εκβιασμούς και πιέσεις και την απειλή ότι θα μείνεις μόνος με τους Αμερικάνους και ποια θα είναι η εξέλιξη θα ανασταθείς. Αυτό δεν σβήνει τα τι έγινε μέχρι τότε και τη σημασία κυρίως του 1, 2, 3 Βιετνάμ. Πρώτο τομή. Αυτό μεταδίδει. Και πού. Κολοσιαία σημασίας το κίνημα στις ΗΠΑ. Όποιος θέλει να καταλάβει τη δεκαετία του 60, αν δεν σκεφτεί το τι έγινε στις ΗΠΑ, δεν θα καταλάβει τίποτα. Και από αυτήν την άποψη είμαι σίγουρος ότι ο σύντροφος ο Πάνος ο Πέτρου αύριο θα έχει πολλή δουλειά. Πολλές τομές ανάμεσα, χρυσή εποχή, ένδοξα χρόνια, η επικεφαλής του ελεύθερου κόσμου, η δημοκρατία στις Νότιες Πολιτείες, οι μαύροι έχουν ξαναγυρίσει σε καθεστώς Jim Crow, το λέγαμε, επίσημου ρατσισμού. Μέχρι που μια αξιοπρεπής γυναίκα, για παράδειγμα, υπήρχε ένας νόμος που έλεγε στο λεωφορείο, αν δεν υπάρχουν θέσεις, ο μαύρος είναι υποχρεωμένος να σηκωθεί για να κάτσει ο λευκός. Αυτό, να σηκωθεί για να κάτσει ο λευκός. Και εμφανίζεται η κυρία Ρόζα Πάρσονς, η οποία λέει, δεν σηκώνω. Δεν σηκώνω. Το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Κάσιους Κλέι, ο Κίνγκ λίγο πριν δολοφονηθεί και ίσως και γι' αυτό δολοφονείται, παίρνει θέση για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, δηλώνει κατά και μετά τη δολοφονία του μια άλλη τομή. Για να μην τη λέω με δικά μου λόγια, είμαι σίγουρος ότι αυτά ο Πάνος αύριο, θα σας περιγράψω πώς περιγράφει ο Χιούι Νιούτον, ένας από τους ηγέτες των Μαύρων Ανδύρων, το πώς συνδέθηκε με τους Μαύρους Πάνθυρες. Βάζει τίτλο «Έρωτας με την πρώτη ματιά». Είναι ακτιβιστής του μη βίαιου κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Και πάει σε ένα meeting, σε ένα μπαρ που ακούει ότι έρχονται κάποιοι νέοι τύποι από τον Ντιτρόιτ να μιλήσουν. Και μπαίνουν μέσα τέσσερις τύποι. Οι δύο φοράνε μαύρα πέτσινα, μαύρα παντελόνια, οι άλλοι δύο μαύρα κουστούμια, άσπρα πουκάμισα, μαύρη γραβάτα. Τα παπούτσια και των τεσσάρων γυαλίζουν. Γιατί έχει σημασία αυτό? Black is beautiful. Ρίξει με την νοοτροπία του Μπαρμπαθωμά. Την νοοτροπία ότι ο μαύρος είναι σκλάβος, παθητικός, μίζερος. Εμφανίζεται άλλη φιγούρα. Και στα χέρια και οι τέσσερες κρατάνε από ένα ντουβέκι. Δεν είναι αλήθεια ότι το κόμμα των Μαύρων Ανδύρων ανέπτυξε ένοπλη στρατηγική. Δεν έκανε αυτά. Δεν χρησιμοποίησε τα όπλα. Παρά μόνο σε ελάχιστες μετρημένες στα δάχτυλα περιπτώσεις από το άμυνας σε άγριες επιθέσεις του FBI στα γραφεία του. Ήτανε το σύμβολο ότι τέρμα η παθητική αντίσταση, θα διεκδικήσουμε την ελευθερία by any means necessary, με κάθε αναγκαίο μέσο. Τα μέσα που βρήκαν ήταν άλλου τύπου. Το Detroit, το Chicago, μεγάλη συζήτηση. Το αντιπολεμικό κίνημα, η σημασία του για τον πόλεμο, για την κατάληψη του πολέμου και τα λοιπά. Αυτό το μήνυμα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Πώς, άγνωστος. Dylan πάλι. The answer is blowing in the wind. Να μην διαλέξω ηρωικό παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα από εδώ. Δικτατορία. Λογοκρισία παντού. Ιταλικές και γαλλικές ταινίες δεν ερχόντουσαν γιατί αυτές οι χώρες είναι ύποπτες για κομμουνισμό. Αμερικάνικες ταινίες, πώς να τις κόψεις άμα είσαι συνταγματάρχης. Αφήνεις το κούτσο να παιχθεί. Και λες τα παιχτεί, αλλά χωρίς υπόπτους. Για να μην καταλάβουν τις ειρικάδες τι λένε όλοι αυτοί οι χασικλίδες. Έλα όμως που το κούτσο αρχίζει με ένα μαύρο, το Ρίτσι Χέβενς, ο οποίος επί 20 λεπτά τραγουδάει ένα παλιό θρησκευτικό τραγούδι. Αλλά δεν το τραγουδάει πλέον «Sometimes I feel like a motherless child». Το τραγουδάει ουρλιάζοντας και διακόπτοντας το τραγούδι κάθε τόσο, ουρλιάζοντας «Freedom, freedom, freedom» μονότονα. Δεν θες μετάφραση για το τι σημαίνει «freedom». Δεν θες μετάφραση. Πολλοί πιτσιρικάδες της εποχής πληρώσανε πολλές φορές το ειστήριο και δεν είδαμε την ταινία. Γιατί διακοπτόταν η προβολή. Γιατί αρχίζανε να φωνάζουν την ίδια λέξη, είτε αγγλικά είτε ελληνικά. Αυτό είναι μια μετάδοση, η οποία πήγε στο Βερολίνο,
διασπάται η νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, συγκροτείται το SDS, αρχίζει μια απίστευτα ηρωική δράση για το Βιετνάμ. Πάει στη Βρετανία, στο LSE. Πάλι κέντρο του Βιετνάμ, αλλά όχι μόνο. Όσοι βλέπετε μια σειρά στην ΕΡΤ τώρα, πολύ συμπαθή, Pinky Plain, αυτό. Περιγράφει πάρα πολύ καλά τι κόλαση είναι να ζούσες στο Μπέρμιγχαμ ή στο Μάντσεστερ ή στο Λίβερπουλ. Και άρα το μήνυμα που έλεσε ξαφνικά βρίσκει έξω από τα πανεπιστήμια και ακολουθεί ένα πράγμα που κανένας δεν το περίμενε στην Αγγλία. Οι βρετανικές απεργίες της εποχής. Όμως η τομή είναι πράγμα από το Παρίσι. Τα οδοφράγματα σπάνε το κουκούλι. Σπάνε το μέσα στο πανεπιστήμιο. Και προκαλούν όλη τη Γαλλία πάνω στο τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις όταν η σύγκρουση έχει φτάσει σε αυτό το σημείο στις 13 του Μάη. Πάρα πολλοί κόσμος πέρασε πάρα πολλά χρόνια στη ζωή του προσπαθώντας να αποδείξει τον ισχυρισμό ότι είναι εφικτό ότι η εργατική τάξη θα πάρει τη σημαία της πάλης από τα αδύναμα χέρια των φοιτητών. Στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των αποπειρών δεν είναι επιτυχημένη η απόπειρα. Δεν είναι πιστικό, δεν είναι εύκολο ότι έτσι θα συμβεί. Αυτό είναι από τις φορές που συνέβη. Και συνέβη με τρόπο εποφαλικό. Ο ΜΑΕΣ έχει δώσει το όνομα σε όλη αυτή την παγκόσμια έκρηξη, όχι λόγω της δράσης μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά γιατί αυτό που ακολούθησε τη δράση μέσα στα πανεπιστήμια είναι η μεγαλύτερη γενική απεργία στη σύγχρονη ιστορία. 10 εκατομμύρια απεργοί και ένα κύμα καταλήψεων το οποίο παρέλυσε τα εργοστάσια σύμβολα του γαλλικού καπιταλισμού. Και πολλά άλλα πράγματα. Επαρχιακές πόλεις καθόλου μικρές, οι οποίες τεθήκανε κάτω από επιτροπές κατοίκων και πάλι λέγοντας. Επίσης η Γαλλία δεν είναι απομονωμένη. Το φαινόμενο επεκτείνεται στην Ιταλία, όπου εδώ ο ΜΑΕΣ είναι κατεξοχήν Ιταλικός. Κατεξοχήν εργατικός. Είπα για κάποιες αλλαγές στις ιδέες που είχαν μείνει πίσω. Δείτε, αν βρείτε ευκαιρία ξανά, οι ιταλικές ταινίες της εποχής. Με τον Τζανίνι να κάνει τον μεταλλεργάτη του Πιτσί, που έχει πρόσφατα έρθει από την Καλάβρια ή τη Σικελία και συναντάει στην πύλη του εργοστάσιου τη Λίνα Μπερμίλερ, η οποία είναι επιρροή της Λόλα Μοντίνα και αρχίζει εκεί ένα νταλαβέρι, το οποίο προφανώς πολύ εύκολα πάει στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, που ο Τζανίνι θυμάται ότι έχει γυναίκα και παιδιά στην Καλάβρια και αυτά και τι λέει το κόμμα. Δείτε τα. Δείτε τα. Μέσα από αυτό, μια ολόκληρη γενιά εργατών βγαίνει μπροστά με ένα κεντρικό σύνθημα. Λότα οπεράια περί κομμουνισμού. Θα το δείτε παντού στις διαδηλώσεις. Παντού, στα τεράστια πανό. Και με αυτό έρχομαι στον αρχικό μου ισχυρισμό. Ήδη το 68 έχει επαναφέρει την ιδέα, τη στρατηγική της εργατικής επανάστασης για τον κομμουνισμό στο κέντρο του κακού. Αυτή η ιδέα και αυτή η στρατηγική, ως γνωστόν από όλους όσους είμαστε εδώ, περπατάει συγκεκριμένα με πολιτικά κόμματα και οργανώσεις και από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει το συγκεκριμένο ξεδίπλωμα αυτής της κατεύθυνσης η οποία έχει έρθει και έχει ήδη εγκατασταθεί. Η συνάντηση του φοιτητικού κινήματος με τα εργοστάσια είναι μια συνάντηση με τη δύναμη του ΚΚΚ Γαλλίας στην Γαλλία και του Πιτσί στην Ιταλία. Πώς αντιμετωπίζουν αυτό το κίνημα αυτές οι δυνάμεις? Για να μην το λέω με δικά μου λόγια, ο Σεγγί, ο γραμματέας της ΣΕΖΕΤΕ, έχει γράψει τις αναμνήσεις του για το Μάη. Όπου λέει, η απόφαση της ΣΕΖΕΤΕ για να μπούμε στη Γενική Απεργία πάρθηκε και από τη ΣΕΖΕΤΕ παρά τις οδηγίες του πολιτικού γραφείου του ΚΚΚ.
το οποίο έλεγε να τελειώνει, έλεγε δύο πράγματα. Να τελειώνουμε το γρηγορότερο, μην επιτρέψετε τη συνάντηση με τα γλουφούσκουλα, με το φοιτητικό κίνημα. Αυτές ήταν οι δύο βαριέντες της γραμμής. Παρόλα αυτά, συνολικά, το ΚΚ έστριψε τη διεκδίκηση που ήταν στον δρόμο, στην κατάληψη και στην απεργία, στη συνδικαλιστική διαπραγμάτευση που έγινε στην Γκρενέλη, στις περίφημες συμφωνίες της Γκρενέλη. Έχουν σοβαρές καταρτήσεις μας. Η αστική τάξη έδωσε πράγματα για να διατροδιέσουν. Σοβαρή αύξηση στον καλύτερο μισθό, σοβαρή μείωση του χρόνου δουλειάς και κυρίως το πιο ουσιαστικό, πολύ σοβαρές κατοχυρώσεις του συνδικαλιστικού δικαιώματος μέσα στη φαβρική. Από πάνω προς τους γραφειοκράτες, αλλά και από κάτω. Σοβαρά πράγματα. Παρόλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, τις συμφωνίες αυτές, τα κεντρικά συνδικάτα, οι συνομοσπονδίες, δεν τολμήσανε να τις υπογράψουν. Πήγανε και τις παρουσιάσανε στα κατηλημένα εργοστάσια, ως εκεί που ανάγκαλα προηγουμένα, στο εργοστάσιο οχυρό του εργατικού κινημάτου, στη Ρενό της Μπιλιαφούρ, έφαγε ένα απίστευτο κράξιμο, ενώ περιέλαβε τη συμφωνία. Έγινε προσπάθεια από τον κόσμο, από το εργατικό κίνημα, να συνεχίσουμε και μετά την Γκρενέλη. Παρόλα αυτά και μόνο η παρουσίαση των συμφωνιών είχε στείλει ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα. Ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και η ηγεσία της αριστεράς είναι ως εδώ. Δεν πάνε παρακάτω. Και αυτό ήταν η βάση για να ξεδιπλωθεί η αντεπίθεση του Ντεγκόλ. Γιατί η αντεπίθεση του Ντεγκόλ? Ο Μπαλαντή είναι πολλές φορές νομίζουμε, για παράδειγμα το Δεκέμβριο του 8 νομίζαμε ότι ο Καραμαλής έκανε πολιτική. Όχι, ο Παλόπιος έκανε πολιτική. Ο οποίος είναι σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Ντεγκόλ είχε παραλύσει το μάτι. Την πραγματική πολιτική την έκανε ο Πομπιντού. Ο οποίος είχε έναν γραμματέα που λεγόταν Μπαλαντή. Αυτός έκανε το σφάλμα να γράψει εγώ μονέβατο. Τι έγραψε λοιπόν για τον Μάιο? Παίρναμε τηλέφωνο στις νομαρχίες για να δώσουμε οδηγίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και δεν υπήρχε κανείς να σηκώσει το τηλέφωνο. Δίναμε οδηγίες για βασικά πράγματα, για την τιμή της μετζίνας, για το δελτίο της μετζίνας, και δεν τηρούνταν πουθενά. Και ένα πρωί προσπαθούσαμε να δούμε το στρατηγό και ο στρατηγός δεν ήταν στη Γαλλία, είχε πεταχτεί στη Γερμανία να συναντήσει τον Μασί, τον στρατηγό, τον επικεφαλής των γαλλικών στρατευμάτων στη Γερμανία, γιατί θεωρούσε ότι όλα τα άλλα στρατεύματα που στρατοπεδεύαν στη Γαλλία έχουν μολυνθεί από τον ιό και άρα η στρατιωτική αντιμετώπιση του κινήματος θα έπρεπε να γίνει με εισβολή του γαλλικού στρατού που στρατοπεδεύει στην Ανατολική Γερμανία. Το ταξίδι της στη Δυτική Γερμανία. Εκτός εμείς και από την πληροφορία. Και αυτό ήταν μήνυμα. Και αυτό ήταν μήνυμα. Μπορεί να πει κανένας μετά από αυτό, συζητήσεις μέσα στους αγωνιστές και μέσα στις οργανώσεις, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το στράτο που μας είναι. Έχουμε τη δυνατότητα. Όχι τεχνικά, όχι τα όπλα. Πολιτικά. Η απάντηση σε αυτό ήταν ότι ο Ντεγκόλ έθεσε το ζήτημα της εξουσίας, προκυρήσε όλες τις εκλογές. Και απέναντι σε αυτό η αριστερά απάντησε με απορία σαν κουβίξ. Και οι σοσιαλιστές, το Μιτεράν μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γιατί οι συνθήκες ήταν καυτές και άρα η απάντηση να πέσει ο Ντεγκόλ, να έχουμε κυβέρνηση αριστεράς, δεν ήταν καθόλου εύκολο ότι θα εξελισσόταν ζάχαρη συγκεκριμένη. Ο Μιτεράν λέει συμμαχία της αριστεράς χωρίς το ΚΚ. Και το ΚΚ δεν λέει τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή που λέει κάτι λαϊκή κυβέρνηση χωρίς να συγκεκριμενοποιεί τίποτα. Από ποιον, με ποιον, τι να ψηφίσει το κόμμα. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η νίκη του Ντεγκόλ στις εκλογές και οι υποχώρες του κινήματος που αφήνει πίσω πολλά. Η Ιταλία τα πράγματα πιο παρατεταμένα και για την ακρίβεια χειρότερα. Η ένταση της πάλης πήγε πολύ πιο ψηλά και η προδοσία της πάλης ήταν πολύ πιο ψηλά. Στην Ιταλία από το κυβέρνηση της αριστεράς υποχώρησε η αριστερά, υποχώρησε ο Μπερλίνγκουερ.
και άφησε το κίνημα με ένα τεράστιο κενό, ότι τώρα ποια είναι η απάντηση μπροστά στον ιστορικό συμβιβασμό, ένα κενό μέσα στο οποίο γίνανε μεγάλο λάθη. Το λόγο απεράγια περί του κομμουνισμού δεν έστριψε προς τα δεξιά, δεν έγινε ρεφορμισμός, έστριψε σε χίλια εισαγωγικά προς τα αριστερά, λόγω τα αρμάτα του κομμουνισμού, που ήταν η συνταγή για τη συντριβή, οι καλές εκδόσεις διάδοση, κυκλοφορούν τα απομονέματα του Μάριο Μωρέτη, του υπεύθυνου των ελληνικών ταξιδιωτών, του ανθρώπου που πάτησε τη σκανδάλη στο Μόρο, ο οποίος από την πρώτη μέρα που απαγάγανε το Μόρο, από την πρώτη συζήτηση που κάνει με το Μόρο, ξέρει ότι είναι ένα κολοσιαίο λάθος και ότι θα το πληρώσουν ακριβά, όχι οι Μπριγκάτες, το σύνολο του κοινωνίου. Διότι με το να απαγάγουνε, ο Μόρο λέει, και αυτοί δεν το ξέρουν, ότι το σενάριό σας, απαγάγατε εμένα, θα υποχωρήσει η Χριστιανική Δημοκρατία, ο Αντριώτης, θα απελευθερώσει κάποιους από εσάς. Και έτσι θα δείτε διέξοδο, είναι τρίχες. Δεν θα κάνουν πίσω, θα με θυσιάσουν και θα σας υποχρεώσουν να με σκοτώσετε για να σας συντρίψουν, γιατί δεν θέλω να συντρίψουν εσάς, θέλω να συντρίψουν το κίνημα πίσω. Ποια είναι η μοναδική διέξοδος που υπάρχει? Ξέρετε κανέναν από την ηγεσία του ΚΚΚ με τον οποίο να έχετε επαφή? Αν με φέρετε σε επαφή με αυτόν ή με εκείνον από το ΚΚΚ, μπορεί να βγούμε διέξοδο. Σε εκείνο το σημείο, ο Μωρέτη καταλαβαίνει ότι την έχει πατήσει μεγάλο κρυφός. Ο ίδιος δηλώνει ότι πάτησε ο ίδιος σκανδάλι για να μην είναι το κρίμα του πολιτικού εγκλήματος σε βάρος οποιοδήποτε άλλου συντρόφου του από τις αγιωτικές ταξιδιωτικές. Σε αυτή την εξέλιξη υπάρχει μια κατάρτιση. Οι οργανώσεις, για να το πω προσωπικά. Τα καλύτερα παιδιά του Μάη, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά, καταλαβαίνοντας ότι στο ύψος που έφτασε η αντιπαράθεση κρίθηκε από τα ερωτήματα εάν το ΚΚΚ είχε αντιδράσει αλλιώς, εάν η ΣΕΖΕΤΕ είχε αντιδράσει αλλιώς, εάν το ΠΙΤΣΗ είχε αντιδράσει αλλιώς, στην κορύφωση της πολιτικής πάλης, στην εμπειρία της κορύφωσης της πολιτικής πάλης, προκύπτει πάντα η απάντηση να φτιάξουμε οργανώσεις. Το ίδιο ισχύει για το Πολυεθνείο εντός Ελλάδος. Όλοι λέμε, εγώ έχω πολλές, το Πολυεθνείο ήταν αθόρμητο, πράγματι ήταν. Ουδείς το οργάνωσε. Το συμπέρασμα της εμπειρίας ήταν να φτιάξουμε τις οργανώσεις. Να ξαναχτίσουμε πολιτικά την αριστερά. Από το Μάη βγαίνει ένα αρχιπέλαγος. Μαοϊκοί, προσκυστές, γελαριστές. Πολύ σύντομα φτάνουμε μπροστά στο ερώτημα πώς μπορούμε να αντιδράσουμε μπροστά στην υποχώρηση. Πολύ σύντομα ανακαλύπτουμε την ανάγκη της μεταβατικής πολιτικής. Είναι εντυπωσιακό ότι η Λίγα πρώτες εβδομάδες του Ιούνιου υποχρεώνεται να απαντήσει στο ζήτημα της κυβέρνησης και απαντάει με ένα σύνθημα το οποίο λέει «Λαϊκή κυβέρνηση ναι, κυβέρνηση χωρίς το ΚΚΚ όχι». Παίρνει τη θέση του κυβέρνηση της αριστεράς, απαιτώντας να είναι κυβέρνηση σοσιαλιστικού κομμουνιστικού κόμματος ως απάντηση απέναντι στον Ιδρύο. Το αρχιπέλαγος αυτό κρίθηκε από μια ολόκληρη διαδρομή, την οποία θα συζητήσουμε στην τελευταία συζήτηση που οργανώνουμε σε αυτό το αφιέρωμα. Για μας ο ισχυρισμός είναι έτσι, ότι τα καλύτερα παιδιά του Μάη δώσανε τη μάχη για τη συνέχεια, τη δώσανε σε αυτό, όταν λέμε τα καλύτερα παιδιά, δεν φλογάμε τα γένια τα δικά μας. Τα γένια όλων. Και γι' αυτό ανέφερα τρία ρεύματα, υπάρχουν και πολλές ποικιλίες από τον ρεύμα. Δώσανε τη μάχη για τη συνέχεια, το πώς τη χάσανε, το πού κρυφήκανε κτλ. Είναι ένα πολύτιμο συμπέρασμα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Σας περιμένουμε σε όλες τις άλλες πιο συγκεκριμένες, που ελπίζω ότι θα είναι πιο ενδιαφέρουσες ακριβώς γιατί θα είναι πιο συγκεκριμένες. Ευχαριστώ.